Γεια σας, τι κάνετε? Σήμερα θα κάνω τα αγαπημένα Αυγούστου 2013 και επειδή έχω πολλά πραγματάκια πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Θα σας ξεκινήσω με τα προϊόντα του μακιγιάζ και το πρώτο αγαπημένο μου ήταν αυτό εδώ πέρα το concealer που είναι σε μορφή stick, είναι από την Essence και λέγεται Cover Stick. Η απόκρισή μου είναι 01 Matte Sand. Λοιπόν, είναι κάπως έτσι η μορφή του. Είναι ένα πάρα πολύ καλό οικονομικό προϊόν. Το χρησιμοποιώ κυρίως στο πρόσωπό μου στην ακμή. Είναι πάρα πολύ καλό, είναι αρκετά καλυπτικό, ειδικά τώρα το καλοκαίρι φοράω μία BB cream και αυτό εδώ πέρα το προϊόν και αισθάνομαι απόλυτη ασφάλεια για την ακμή μου. Με λίγη πουδρίτσα από πάνω δεν πάει πουθενά όλη μέρα. Για κάτω από τα μάτια δεν το έχω χρησιμοποιήσει γιατί γενικά προτιμώ υγρά concealer για κάτω από τα μάτια για να μην μαζεύουν έτσι τόσο πολύ στις γραμμές, γιατί θεωρώ ότι τα stick είναι λίγο πιο ξηρά από τα υγρά τα concealer, οπότε και θα μαζεύουν λίγο πιο εύκολα στις γραμμές. Λοιπόν, και ειλικρινά, άμα θέλετε ένα οικονομικό προϊόν για να καλύψετε ακμή, πανάδες ή ό,τι έχετε, σας το προτείνω. Το επόμενο αγαπημένο μου προϊόν είναι πάλι από την Essence και είναι αυτό εδώ πέρα το μικρούλι, το eyeliner, Essence Liquid Eyeliner λέγεται απλά, και λέει ότι έχει ultra soft tip, δηλαδή πολύ μαλακή μύτη, η μυτούλα του είναι κάπως έτσι. Γράφει αρκετά έντονα μπορώ να πω και το φοράω αυτή τη στιγμή στα μάτια μου. Έχω κάνει και review για αυτό το προϊόν στο blog μου, θα σας το αφήσω από κάτω άμα σας ενδιαφέρει να πάτε να το δείτε. Αν και δεν είναι waterproof αυτό το προϊόν, πρέπει να πω ότι τώρα το καλοκαίρι που το φοράω μένει άπειρες ώρες πάνω στα μάτια μου. Το βάζεις, στεγνώνει και μένει εκεί όλη μέρα. Δηλαδή αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί συνήθως εντάξει το καλοκαίρι υδρώνουμε και λίγο παραπάνω και περίμενα να μην είναι τόσο καλή απόδοσή του στο τέλος της ημέρας, δηλαδή να μην είναι τόσο πολύ μαύρο ή να έχει φύγει λίγο. Δεν πάει πουθενά, είναι ένα πάρα πολύ σταθερό προϊόν. Απίστευτο eyeliner και η ποσότητά του είναι στα 4 ml. Μία πολύ καλή ποσότητα, το χρησιμοποιώ αρκετό καιρό τώρα και δεν μου έχει τελειώσει και είναι ακόμα πάρα πολύ υγρό, δεν έχει ξεραθεί καθόλου το προϊόν μέσα. Έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένα από αυτό το προϊόν και αυτό το μήνα το έχω ξετινάξει, το φοράω συνέχεια, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε τώρα στα προϊόντα περιποίησης προσώπου και έχω να σας δείξω αυτό εδώ πέρα το νεράκι. Είναι από τη VC και είναι στα 150 ml, το είχα πάρει γύρω στα 6,5 ευρώ και θα το δείτε σύντομα και σε ένα haul αυτό το προϊόν. Το χρησιμοποιώ σαν τονωτική λοσιόν, έχει βέβαια και άλλες χρήσεις. Καταπραίνει και φρεσκάρει την επιδερμίδα, ανακουφίζει από κοκκινίλες και ερεθισμούς και ολοκληρώνει με ψεγάδια στο τρόπο το ντεμακιγιά σας. Όλα αυτά τα κάνει 1000%, απλά εγώ επέλεξα για να μην χαλάω όλη του την ποσότητα πάνω στο πρόσωπό μου να το χρησιμοποιώ σε ένα βαμβάκι που έτσι άμα είναι νοπό το βαμβάκι χρησιμοποιείς πιο λίγη ποσότητα από το να φεύγει το προϊόν και να έχεις παράπλευρες απώλειες που λέμε. Γενικά το καλοκαίρι ποτέ δεν χρησιμοποιούσα νεράκι για να δροσίζω το πρόσωπό μου, είναι το πρώτο νεράκι που αγοράζω ποτέ από οποιαδήποτε εταιρεία, αλλά γενικά το ψεκάζεις στο πρόσωπό σου, εντάξει υπάρχει μια δροσιά στιγμιαία, μετά δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή το πρόσωπό σου επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση, δεν είναι ότι σε βοηθάει στο να δροσιστείς, τουλάχιστον εμένα. Και έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη, το πρόσωπό μου έμενε δροσερό, ένιωθε μια αναζωογόνηση, αφαιρεί πάρα πολύ καλά και κάποια υπολείμματα μακιγιάζ, άμα θέλετε να το χρησιμοποιήσετε και γι' αυτό το λόγο. Μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά στο νοτική λοσιόν, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Έπειτα ένα προϊόν που λάτρεψα αυτό το μήνα είναι αυτή η ροζ μάσκα, είναι από την Oriflame, είναι μάσκα με άργυλο, τα 50 ml και κοστίζει γύρω στα 6-7 ευρώ, σε προσφορά την είχα πάρει εγώ. Η μυρωδιά της είναι ευχάριστη μπορώ να πω, βγαίνει πάρα πολύ πηχτή στο δέρμα, κάτι το οποίο μου αρέσει η μάσκα να καλύπτει όλο μου το πρόσωπο. Έχει ένα πράσινο ανοιχτό χρώμα, θα σας βάλω και μια φωτογραφία που σας είχα βάλει για πλάκα στο Facebook για να δείτε πως είμαι με αυτή τη μάσκα. Είναι για κανονικές προσλιπαρές επιδερμίδες και επειδή εγώ είμαι μεικτή τώρα το καλοκαίρι θεώρησα ότι μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Μου αρέσει πάρα πολύ, είχα κάποια σπυράκια λόγω άγχους τώρα με την εξεταστική και με βοήθησε πάρα πολύ αυτή η μάσκα, 2 φορές τη βδομάδα τη χρησιμοποιώ και θα συνεχίσω να τη χρησιμοποιώ. Όπως βλέπετε έχει άλλες 3-4 χρήσεις μέσα γιατί τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ, μου αρέσει, είναι μακράν η αγαπημένη μου μάσκα που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, με έχει αφήσει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Η αγαπημένη μου μέθοδος ενυδάτωσης για το βράδυ είναι η Effaclar Matte της La Roche-Posay, την οποία σας την έχω ξαναδείξει στα αγαπημένα μου, αλλά επειδή το βράδυ έτσι θέλω μια πιο πολύ ενυδάτωση στο πρόσωπό μου, τι κάνω, βάζω από αυτήν
λιγότερη ποσότητα στο χέρι μου για όλο μου το πρόσωπο και βάζω 2 σταγόνες από αυτό εδώ πέρα το αμυγδαλέλαιο που είναι από τη Lanova, είναι στα 25 ml το μικρούλι. Και σκέφτομαι να πάω να πάρω και το μεγάλο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Αν και δεν τελειώνει ποτέ αυτό το προϊόν, οπότε έτσι όπως το χρησιμοποιώ εγώ τουλάχιστον. Οπότε βάζω λίγο από αυτήν την Effaclar Matte, βάζω 2 σταγονίτσες από αυτό, τα αναμειγνύω στο χέρι μου και το βάζω σε όλο μου το πρόσωπο. Και σας πληροφορώ ότι αυτός ο συνδυασμός προσφέρει μία ενυδάτωση απίστευτη στο δέρμα μου. Ξυπνάω το πρωί και νιώθω το δέρμα μου φρέσκο, λίγο, απαλό, δηλαδή είναι απίστευτο. Και γενικά έχω να σας προτείνω ότι άμα έχετε μία ενυδατική, η οποία αυτή είναι ειδικευμένη για την ακμή η ενυδατική κρέμα, δεν είναι τόσο πολύ για ενυδάτωση, είναι πιο πολύ ειδικευμένη στην ακμή, γι' αυτό και δεν κάνει την τρομερή ενυδάτωση και λογικό είναι. Οπότε άμα έχετε μία ενυδατική, η οποία δεν σας έχει αφήσει και απόλυτα ευχαριστημένη με την ενυδάτωση, δοκιμάστε λίγο αμυγδαλέλαιο, είναι πάρα πολύ οικονομικό, το βρήκα στο Hondo Center, το Lanova. Και ρίξτε 1-2 σταγόνες. Πιστεύω σίγουρα θα δείτε διαφορά και εγώ είδα τρομερή διαφορά στην ενυδάτωση και πλέον δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό εδώ το μικρούλι το πραγματάκι. Το επόμενο προϊόν σας έχω μιλήσει και στα άδεια μου προϊόντα γι' αυτό. Είναι η κρέμα ματιών από Oriflame, Optimals Seeing is Believing, και όπως βλέπετε την έχω σαπίσει αυτή την κρέμα, είναι εντάξει, τη χρησιμοποιώ κάθε βράδυ στην περιοχή των ματιών μου και δίνει την απαραίτητη πιστεύω ενυδάτωση για τη δικιά μου την ηλικία. Είμαι 22 χρονών και τη χρησιμοποιώ περίπου από τα 20-21 μου και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Αυτό είναι το τρίτο βαζάκι που αγοράζω αυτής της κρέμας. Μου αρέσει πάρα πολύ, τη θεωρώ κατάλληλη για ηλικίες έως 25 που δεν έχουμε τεράστιο πρόβλημα με ρητίδες ακόμα. Κάνει μια ελαφριά βελτίωση, πολύ ελαφριά, στους μαύρους κύκλους πριν το μακιγιάζ. Για να στρώσει λίγο καλύτερα το κονσίλερ σας, είναι ιδανική, είναι θεϊκή. Φυσικά πρέπει να προσέξετε λίγο και την ποσότητα, μην βάλετε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ καλή, μυρίζει ευχάριστα. Εγώ έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτή την κρέμα και γενικότερα είναι all time αγαπημένο μου. Και θα τελειώσω με τα προϊόντα σώματος. Λοιπόν, έχω να σας δείξω αυτό εδώ πέρα το body butter. Είναι από H&M και λέγεται Blood Orange. Λοιπόν, η μυρωδιά είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι κάπως έτσι μέσα το προϊόν, είναι άσπρο. Πρέπει να πω ότι έχει μέσα parabens, βέβαια, τώρα που διαβάζω πίσω τα συστατικά του. Αλλά έχει επίσης και shea butter και αυτό το κάνει ένα πάρα πολύ ενυδατικό προϊόν. Χρειάζομαι πάρα πολύ λίγη ποσότητα και για να την απλώσω σε όλο μου το χέρι και να ενυδατωθεί όλο μου το χέρι και όλο μου το σώμα βέβαια. Την έχω χρησιμοποιήσει 2 φορές και ενώ είναι ένα πολύ μικρό κουτάκι, είναι στα 50 ml, ναι, και την έχω χρησιμοποιήσει 2 φορές σε όλο μου το σώμα, που είμαι και ένα 78, άρα έχω να καλύψω πολύ επιφάνεια και έχει μείνει τουλάχιστον για λες 2 φορές. Οπότε είμαι ικανοποιημένη και από την ποσότητα του προϊόντος και από το προϊόν το ίδιο, μου αρέσει πάρα πολύ. Η μυρωδιά του πρέπει να πω ότι δεν παραμένει πάνω στο σώμα, αλλά αυτό δεν με ενοχλεί, με ενδιαφέρει πιο πολύ το κομμάτι της ενυδάτωσης, στο οποίο κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά αυτό το προϊόν, με έχει αφήσει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Τελευταίο προϊόν για σήμερα είναι αυτή εδώ πέρα η κρεμούλα για τα χέρια, είναι από την εταιρεία Rose of Bulgaria. Αυτή την εταιρεία νομίζω την έχω δει και στα Carrefour να την πουλάνε. Εμένα μου την είχαν φέρει από τη Βουλγαρία που είχε πάει η μαμά μου διακοπές τα Χριστούγεννα. Αλλά την βρίσκεται και στην Ελλάδα. Εγώ τώρα με την εξεταστική, επειδή δεν προλαβαίνω να τρέχω συνέχεια στο μπάνιο να πλένω τα χέρια μου από τα στυλό, από το σκύλο και όλα αυτά, χρησιμοποιώ συνέχεια αντισηπτικά χεριών. Και αυτή η κρέμα τη φοράω κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ οπωσδήποτε και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να μην γίνουν τα χέρια μου από τα αντισηπτικά πάρα πολύ ξηρά. Τα χέρια μου είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μαλακά, δεν έχω κανένα πρόβλημα γιατί ενώ δεν την φόραγα κάθε βράδυ, γενικώς παραμελούσα να βάζω κρέμα στα χέρια μου, είχαν γίνει πάρα πολύ ξηρά τα χέρια μου και πραγματικά είχαν φτάσει σε σημείο να με πονάνε. Πλένω βέβαια και τα χέρια μου, μην νομίζετε ότι δεν πλένω ποτέ τα χέρια μου, απλά πολλές φορές χρησιμοποιώ αντισηπτικό. Και αυτή λοιπόν εδώ η κρέμα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει μέσα και αυτή παραμπεν. Άμα το ψάχνετε έτσι με τα συστατικά, γι' αυτό σας λέω άμα κάτι έχει παραμπεν ή όχι. Είναι από την εταιρεία BioFresh Cosmetics. Έτσι λέγεται η εταιρεία. Νόμιζα ότι λέγεται Rose of Bulgaria. Έχει ροδόνερο μέσα. Πάρα πολύ καλό συστατικό για το δέρμα. Είναι στα 75 ml και είναι σχετικά οικονομική νομίζω εδώ στην Ελλάδα.
Και δεν είναι τόσο λιπαρή τώρα για το καλοκαίρι για να αισθάνεσαι έτσι τα χέρια σου λιγδιασμένα. Απορροφάται αμέσως, κατευθείαν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι πάρα πάρα πολύ καλή κρέμα. Τώρα για το καλοκαίρι φθινόπωρο που έχει ακόμα έτσι λίγο ζέστη, είναι πιστεύω τέλεια. Λοιπόν, αυτά ήταν τα αγαπημένα μου για αυτό το μήνα. Έχω και ένα giveaway που τρέχει αυτή τη στιγμή στο κανάλι μου. Θα σας αφήσω το link από κάτω να πάτε να το τσεκάρετε άμα σας ενδιαφέρει. Γράψτε μου κι εσείς από κάτω ποια είναι τα αγαπημένα σας αυτό το μήνα. Αν έχουμε κάποιο κοινό αγαπημένο, θα θέλω πολύ να ακούσω τη γνώμη σας και θα τα πούμε στο επόμενο μου βιντεάκι. Φιλιά πολλά!